Οι καταναλωτές εμπιστεύονται το αρτοπίο της γειτονιάς και γι' αυτό δεν ζητούν το ζύγισμα του ψωμιού, τονίζει ο πρόεδρος των αρτοπιών Μαγνησίας, που με απλά παραδείγματα δείχνει στην κάμερα με ποιο τρόπο θα ζημιωθεί ο καταναλωτής αν ζητήσει να ζυγιστεί το ψωμί που αγοράζει. Αυτό είναι χωριάτικο με προζύμι 750 γραμμάρια. Πρέπει να είναι όπως το αναφέρουμε στην ταμπέλα. Είναι 855. Όμως εμείς θα το πληρωθούμε σαν 750 γραμμάρια. Ας είναι 105, όχι, ας είναι 105 γραμμάρια περισσότερο. Εμείς θα το πληρωθούμε ό,τι αναγράφεται στην ταμπέλα. Ας είναι παραπάνω. Το μικρό εδώ πέρα. 350 γραμμάρια πρέπει να είναι. Είναι 410. Πάλι θα το παρόλο που είναι 410, εμείς σαν 350 θα το πληρωθούμε. Αν εφαρμοστεί λοιπόν αυτό. Θέλω ο νόμος... να μου πείτε εσείς, σας παρακαλώ, κύριε Λαμπράκη. Εάν εφαρμοστεί ο νόμος και το ζυγίζουμε και πάει σύμφωνα με τα γραμμάρια, ποιος θα είναι ο κερδισμένος και ποιος ο χαμένος? Από σήμερα ξεκίνησαν έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται η επίμαχη διάταξη που επέβαλε η Τρόικα στο Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά στο υποχρεωτικό ζύγισμα του ψωμιού. Ο κόσμος δεν ζήτησε, τουλάχιστον σε αυτό το μαγαζί και σε πολλούς συναδέλφους, ούτε μία φορά να ζυγιστεί, γιατί σας είπα, έχει εμπιστοσύνη στον αρτοπιό της γειτονιάς του. Ο πρόεδρος των αρτοπιών χαρακτηρίζει εκτός τόπου και χρόνου όσους επέβαλαν το συγκεκριμένο μέτρο και τονίζει με νόημα ότι το υποχρεωτικό ζύγισμα του ψωμιού πρέπει να ισχύει σε όλα τα σημεία πώλησης. Εάν θέλουν όμως να ζυγίζεται το ψωμί, καλά θα είναι να ζυγίζεται σε όλα τα σημεία πώλησης και όχι μόνο στα αρτοπία.